Καλησπέρα και από μένα. Όπως προαναφέρθηκε, θα μιλήσουμε για τους οπισθοπατοναϊκούς όγκους και την αντιμετώπιση τους. Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο οπισθοπατοναϊκός χώρος? Ο οπισθοπατοναϊκός χώρος αποτελεί το ανατομικό διαμέρισμα, το οποίο εκτείνεται μεταξύ τυχωματικού περιτονέου και εγκαρσίας περιτονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο οπισθοπατοναϊκός χώρος αφορίζεται από τα άνω το 10ο θωρακικό σπόνδυλο και την 10η πλευρά άμφο, κάτω από το ιερό οστό, τη λαγόνια κρολοφία, τα ιβικά οστά και το πυελικό διάφραγμα, ενώ το έξω όριο του οπισθοπατοναϊκού χώρου αφορίζεται από μια νοητή κάθετη γραμμή μεταξύ του ιεροσπονδυλικού μυός, ακριβώς εδώ, και των κοιλιακών μυών, ή το έξω όριο του τετράγωνου σφυϊκού μυός. Το έσω όριο του οπισθοπατοναϊκού χώρου αφορίζεται από την πρόσθετη επιφάνεια των οσφυϊκών και ιερών σπονδύλων, εδώ, από τη ραχή επιφάνεια της κοιλιακής αορτής και της κάτω κύλης φλέβας, όπως επίθεσης από τη συμπαθητή και η άλυσο, τα νευρικά πλέγματα και τους οπισθοπατοναϊκούς λεμφαδένες. Σε οβελιαία διατομή, το πρόσθετο όριο του οπισθοπατοναϊκού χώρου αποτελεί το ύπαρ, το δεκαδάχτυλο, το ανιών και κατιών κόλλων και το πάγκρεας. Ενώ το πίστιο όριο αποτελεί απονεύρωση του εγκάρσιου κοιλιακού μυός και ο τετράγωνος σφυϊκός ψωήτης. Μελετώντας τώρα την οργάνωση του οπισθοπατοναϊκού χώρου, μπορούμε να διακρίνουμε μέσα σε αυτόν κάποια διαμερίσματα, όπως βλέπουμε στην φωτογραφία, στη μεσαία φωτογραφία. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα κεντρικό αγκιακό διαμέρισμα, όπου περιέχεται η αορτή και η κάτω κύλη φλέβα. Πλαγίως υπάρχουν τα νεφρικά διαμερίσματα και οπισθίως τα μυϊκά διαμερίσματα με το ψωήτη μυ. Επίσης, η περιτονία του Τζερότα αφορίζει τον οπισθοπατοναϊκό χώρο σε τρία επιμέρους διαμερίσματα. Το πρόσθιο παρανεφρικό, που φαίνεται με το μπλε χρώμα, το περινεφρικό και το οπίσθιο παρανεφρικό με το μοβ χρώμα. Μέσα στον οπισθοπατοναϊκό χώρο υπάρχουν διάφορα όργανα ζωτικής σημασίας, όπως είναι το πάγκρεας, οι νεφροί, οι ουρητήρες, τα επινεφρίδια, το δεκαδάχτυλο, το τμήμα του ανιόντος και κατιόντος κόλλου, όπως επίσης και τα μεγάλα αγγεία της κοιλιάς, η αορτή και η κάτω κύλη φλέβα. Τώρα, όσον αφορά τους πρωτοπαθείς όγκους του οπισθοπατοναϊκού χώρου, μπορεί να προέρχονται από το μεσόδερμα, το νεύρο εξόδερμα ή από εμβρυϊκά υπολείμματα. Οι πρωτοπαθείς οπισθοπατοναϊκοί όγκοι διακρίνονται σε καλοήθεις, όπως λιπόματα και κύστης, και κακοήθεις, οι οποίοι ανάλογα με την προέλευσή τους, διακρίνονται σε σαρκώματα εκμαλακών μορίων, λεμφώματα, νεοπλάσματα εκγοναδικών κυττάρων και μεταστατικά νεοπλάσματα από όγκους επιθυλιακής αρχής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι κακοήθεις οπισθοπατοναϊκοί όγκοι είναι 4 φορές συχνότεροι από τους καλοήθεις. Τώρα, ογκολογικά, οπισθοπατοναϊκοί θεωρούνται οι όγκοι που αναπτύσσονται στο χώρο αυτό από ιστούς αυτού του χώρου και όχι οι όγκοι που προέρχονται από οπισθοπατοναϊκά όργανα, όπως το πάγκρεας ή νεφροί. Με την ίδια σκέψη, και η μεταστατική όγκη των λεμφαδένων του χώρου από νεοπλάσματα του όρχιος, του προστάτη ή άλλων οργάνων δεν αναφέρονται. Επίσης, τα λεμφώματα και τα λεφοσαρκώματα που αναπτύσσονται στο χώρο αυτό έχουν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και αντιμετώπιση και αποτελούν ξεχωριστή οντότητα από τους πρωτοπαθείς όγκους του οπισθοπατοναϊκού χώρου. Όσον αφορά τα οπισθοπατοναϊκά σαρκώματα, είναι σπάνιοι σχετικά όγκοι που αποτελούν το 10-15% των σαρκωμάτων εκμαλακών μορίων, το 1% όλων των κακοήθων όγκων. Η επίπτωση τους κυμαίνεται από 1-2 περιστατικά ανά 100.000 ανά έτος. Μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνότερα αφορούν τις ηλικίες μεταξύ 40 και 60 ετών, ενώ μπορεί να προσβάλλουν εξίσου άνδρες και γυναίκες. Τα σαρκώματα του οπισθοπατοναϊκού χώρου αποτελούν μια ετερογενή ομάδα κακοήθων νεοπλασμάτων με συγχυματογενούς αρχής,
Δηλαδή προέρχονται από ιστούς όπως οι μύες, το λίπος, ο συνθετικός ιστός και τα νεύρα. Οι συχνότεροι ιστολογικοί τύποι στους ενήλικες είναι το λιποσάρκωμα με ποσοστό εμφάνισης 41%, το λιομιοσάρκωμα με ποσοστό εμφάνισης 28%, ακολουθούν το κακόηθες συνόδες ιστιοκύτωμα και άλλοι σπανιότεροι τύποι όπως το ινοσάρκωμα, νευροσάρκωμα και το ραβδομιοσάρκωμα. Οι συνηθέστερες μεταστάσεις είναι αιματογενείς και αφορούν το ύπαρ, τους πνεύμονες, την ροδόχο κύστη και τα οστά, ενώ οι λεμφογενείς μεταστάσεις είναι ασυνήθεις. Η βιολογική συμπεριφορά των όγκων αυτών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το βαθμό της ιστολογικής διαφοροποίησης και δευτερευόντως από το μέγεθός τους. Ο ιστολογικός τύπος του όγκου δεν φαίνεται να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και για τον λόγο αυτό η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κοινή. Ο ιστολογικός βαθμός διαφοροποίησης, το γνωστό grade του όγκου, είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων όπως του μητωτικού δείκτη, της παρουσίας νέκρωσης, της κυταροβρύθειας, της κυταρικής πλειομορφίας και της παρουσίας υποστρώματος. Τα υψηλού βαθμού κακοήθειας σαρκώματα χαρακτηρίζονται από σημαντική τοπική διθυτική τάση, καθώς και τάση πρόωρης μεταστατικής διασποράς. Τα χαμηλού βαθμού κακοήθεια σαρκώματα διαθέτουν τοπική διθυτική τάση, αλλά σημαντικά χαμηλότερη μεταστατική διάθεση. Τέλος, να αναφέρουμε, βέβαια θα αναφερθούν αργότερα οι επόμενοι ομιλητές, ότι η πιο αποτελεσματική θεραπεία των οψιπονιακών σαρκωμάτων είναι η χειρουργική. Η εκτομή πρέπει να είναι πλήρης, βέβαια αυτό είναι καμιά φορά δύσκολο, λόγω της στενής σχέσης των όγκων αυτών με τις δομές του προσπερναϊκού χώρου. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή αντιμετώπιση νόσου την πρώτη φορά αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο για την καλύτερη έκβασή της. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν αφήσαμε, δεν είχαμε χρόνο να βάλουμε και για τα διαγνωστική διαδικασία, όλα είναι γνωστά και γραμμένα. Ναι. Να μην ξεχνάμε το εξής. Καταρχήν, ωραία και εξαιρετική παρουσίαση. Να μην ξεχνάμε το εξής. Επειδή, όπως είπατε, μπορεί και να είναι τεράστιο μόρφωμα πίσω προερχόμενο από τους όρχες, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται όταν πρωτοβλέπουμε τέτοιους αρρώστους να εξετάζονται οι όρχες κλινικά και αν χρειαστεί και με απεικόνηση, γιατί είναι δραματικό να προγραμματίσει κανείς εγχείρηση σαρκώματος που είναι άλλο πράγμα, αν προέρχεται από τους όρχες που έχει εντελώς άλλη αντιμετώπιση. Αυτό λοιπόν, επειδή έχει γίνει στην πράξη λάθος και περιγράφεται, να είναι πάντα στο μυαλό μας. Ο οψιπονιακός όγκος να δούμε εκτός από άλλα και τους όρχες. Και επειδή ακόμα δεν είχαμε άλλο κομμάτι διαγνωστικό, να πούμε ότι η παρακέντηση, η διαγνωστική, για την οποία πολλά και πολλά έχουν γραφτεί, από το δεν χρειάζεται η εγχείρηση είναι ίδια, όσο περνά ο καιρός, καθίσταται η σωστή παρακέντηση με χοντρή βελόνη, χωρίς με προφύλαξη διασποράς, διαδρομική εννοώ, καθίσταται να γίνει, γιατί όλο και υπάρχουν στοιχεία από τις νεότερες μελέτες που μπορεί να υπάρχει κάτι να βοηθήσει, είτε φάρμακο, έστω και λίγο. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε τι επιθετικότητα έχει αυτός ο όγκος και αν έχουμε τίποτε όπλα γι' αυτόν. Και πάλι ευχαριστούμε, Γιώργο.